Καλημέρα, λίγο. Με τη βοήθειά σου, Άγγελε, λίγο να ξεφύγουμε και από την κατήφια των τελευταίων 24 ναι, ώρων. Ναι. η αλήθεια είναι ότι οι τελευταίε ώρε είναι αρκετά δύσκολε. Ωστόσο, βλέπουμε κάποια πράγματα τα οποία μα προξενούν ενδιαφέρον και έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Φαίνεται ότι ο, ο Greek Freak, όπω τον ξέρουμε σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο το θέλει να αποδείξει ο Γιάννη Αντετοκούμπο ότι πέρα από το μπασκετικό του ταλέντο έχει και ταλέντο με τις επενδύσεις. Α, αυτό έχει κάνει, ε, το τελευταίο, διάστημα έχει φανεί ότι κάνει ιδιαίτερη, μια ιδιαίτερη προσπάθεια να επενδύει σε πολυεπίπεδα ε, αντικείμενα. Εκτείνεται από, το, από τα NFTs που έχει ξεκινήσει μέχρι τον αθλητισμό, μέχρι το real estate και έχουμε την καινούργια είδηση με την εινοποιία. Η Άντε λοιπόν, η εταιρεία την οποία, η οποία ανήκει στον Γιάννη, τον Θανάση, τον Κώστα και τον Άλεξαντε το Κούμπο, ανακοίνωσε ότι συμμετέχει στην ελληνικά εινοποιία Hellenic Wineries. Τι σημαίνει αυτό. Να πούμε ότι η, η, η εταιρεία αυτή πρόκειται για μια εταιρεία συμμετοχών η οποία εξαγόρασε το 2022 τη γνωστή μπουτάρη συνοποιία και μια βασικά από τις πιο εμβληματικές α, εταιρείες εταιρείε κρασιού στην Ελλάδα με πάνω από 100 χρόνια παρουσίας και πρόσφατα α, η ίδια, α, ο ίδιος Όμιλος είχε αγοράσει την, α, το μπραντ του φυσικού μεταλλικού νερού η Όλη. Η οικογένεια λοιπόν αντετοκούμπο με αυτή την α, επένδυση θα αποκτήσει περίπου το 10% των ελληνικών εινοποιείων, Μαρία. Πολύ σημαντικό προσωστό. Η... Είναι... Εξ... Εξόχως σημαντικό. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό. Φαίνεται να... Η ανακοίνωση η οποία φαίνεται από την εταιρεία λέει ότι από το βαθύ ενδιαφέρον του για τη γεωργία, το πάθο για την εξαγωγή ελληνικών προϊόντων και την επιθυμία να υποστηρίξουν την ανάπτυξη ενό ιστορικού τομέα όπω το κρασί, η εινοποίηση, ε, γι' αυτό αυτά του κίνησαν ε, να επενδύσουν στα ελληνικά εινοποιεία με στόχο την ποιότητα την, ε, και την ανάδειξη και ανάπτυξη αυτής, αυτού του κλάδου στην Ελλάδα, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη παράδοση, είναι προσοδοφόρος και... Ε, έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης και, εξα... και από, το... από τη μεριά των εξαγωγών και τη ποιότητα των ελληνικών κρασιών. Το ελληνικό κρασί κατακτά όλο και καλύτερε θέσει στα, στα παγκόσμια πράγματα και οι εξαγωγέ μα πάνε καλά. Τώρα, η αλήθεια είναι, Άγγελε, ότι δεν μπορεί να είσαι στην κορυφή του κόσμου εάν δεν διαθέτει και ένα. Αν δεν είσαι έξυπνο δηλαδή. Θεωρώ ότι το ταλέντο μόνο του δεν μπορεί να σε φέρει σε αυτά τα μεγέθη άρα λοιπόν μάλλον καλά το προσπαθεί ο Αντετοκούμπο μαζί και τα αδέρφια του γιατί προφανώς ακριβώς είναι δεν είναι μόνος του. του και αν υπολογίσουμε τώρα τη φήμη του Αντετοκούμπο σε όλο τον πλανήτη που παραλυρούν αμερικανοί ακριβώς. και όλος ο κόσμος για να δει έναν αγώνα με τον Γιάννη ή να τον συναντήσει από κοντά θα μπορούσε να εκτινάξει το ελληνικό αυτό προϊόν, να γίνει και πραγματικότητα η δρόμη του ελληνικού κρασιού. Ακριβώ που ήταν το οποίο υπολοπι... συζητάμε. ψηλά. Mm -hmm. Δεν θα χρειαστεί δηλαδή marketing. Είναι ο ίδιο το marketing το που marketing. μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το όνομα σαν ε, asset ε, μια εταιρεία. Αλλά να δούμε και τι επενδυτικέ του και τη διαχείριση που θα γίνει από την εταιρεία Άντε για τη διάρκεια που θα υπάρχει, τι διάφορε διαφορέ θα γίνουν στην εταιρεία των ελληνικών εινοποιείων. Ε, να πούμε ότι ο, η διοίκηση της εταιρείας αυτής γίνεται από τον Ηλία Γεωργιάδη ο οποίος έχει επενδύσει στην Ελλάδα και σε real estate ελέγχοντας την εισηγμένη εταιρεία Premium Properties. Ε, δηλαδή υπάρχει ένα πολύ δυνατό ε, team από πίσω από τα ελληνικά εινοποιεία που πραγματικά είναι πολλά υποσχόμενο. Είχαμε τις ανακοινώσεις του Γιάννη Αντετοκούμπο που ανακοίνωσε σε δήλωσή του ότι μαζί θα καταφέρουμε να αναπτύξουμε εταιρείε με ιστορία που παράγουν φυσικά προϊόντα της ελληνικής γης όπως το κρασί και το φυσικό μεταλλικό νερό και ο κύριος Γεωργιάδης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Στέρνερ Stenhouse και βασικός μέτοχος των ελληνικών εινοποιείων έκανε δήλωση ότι είναι ιδιαίτερα χαρούμενοι και ενώνοντα τι δυνάμει μα, ενισχύεται ο στρατηγικό μα στόχο για τη διάδοση των ελληνικών προϊόντων όπω το κρασί σε διεθνέ επίπεδο, καθώ και ο εινοτουρισμό στη χώρα μα. Άλλο ένα πολύ βασικό κομμάτι, το κομμάτι του εινοτουρισμού. Αυτά λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικά και καλά κάνει και μα αναφέρει ότι εμπλέκονται και πολύ δυνατοί μάνατζερ σε όλο αυτό το project. Για να μην πιστέψουμε τώρα και ο καθένα από εμά ότι αν είμαστε πολύ καλοί σε ένα κλάδο, μπορούμε να επενδύσουμε τα λεφτά μα σε ένα διαφορετικό και την επόμενη μέρα να τα ναι, βγατήσουμε. Ακριβώ. Θέλει τεχνογνωσία, οπότε θέλει και συνεργασία με ανθρώπου που ξέρουν πολύ καλά διαφορετικούς χώρους. Ε, καλή επιτυχία θα ευχηθούμε. Ακριβώ καλή επιτυχία γιατί προφανώς όλη, όλη η επιτυχία της ελληνικά εινοποιεία είναι και μια επιτυχία της ελληνικής οικονομίας και συνολικά του, της, του προσώπου τη Ελλάδας στο εξωτερικό. Η αλήθεια είναι ότι η ζωή και η πτυχία του Γιάννη Αντετοκούμπο κάπως μας αγγίζει όλους. Είναι το αντίστοιχο, πώς είναι το αμερικανικό όνειρο, έτσι είναι το, το ελληνικό όνειρο από μια πολύ φτωχή οικογένεια μεταναστών που δεν είχαν να φάνε. Ακριβώς. Δηλαδή πουλούσαν συντήστους δρόμους ε, ε, όταν ήταν μικρό ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Ε, πώς με πείσμα πολλή δουλειά και με φία αλλά και κυρίως και με διάθεση να, να αλλάξει, να, να ανεβεί κατηγορία... Ε, κατάφερε να φτάσει εκεί που είναι. Ε, μακάρι να πετύχει λοιπόν, γιατί παίρνουμε μαθήματα από το Γιάννη Ντοκουμπό όλοι μας και να δούμε και όλο αυτό τον κλάδο να αναγεννάται και να έρχεται και να κουμπώνει και με τον τουρισμό. Που Ακριβώς. Εμείς εδώ ως επιχειρηματικό κανάλι πολύ συχνά με λέμε ότι θα πρέπει να δούμε τους, τις αναλλακτικές μορφές τουρισμού και ο τουρισμός ίνου, οι, οι διαδρομές Όχι, ο του κρασιού. Είναι κάτι το οποίο έχει εκμεταλλευτεί τις τελευταίες δεκαετίες και η Γαλλία mm -hmm. και η Ιταλία. Έχουμε τόσο ωραία φύση, έχουμε τόσο ωραίες ποιότητες αμπελιών και κρασιών, θα μπορούσαμε να το δούμε να ανθίζει.